Κάποιοι από τους ανθρώπους που φιλοξενήσαμε τώρα είχαν και ψώρα. Είναι μια ασθένεια η οποία μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος αποκάλυψε ότι ορισμένοι από τους 117 μετανάστες που εντοπίστηκαν στους καλούς λιμένες και φιλοξενήθηκαν στην αίθουσα λιμενεργατών εμφάνισαν τη δερματική νόσο της ψώρας, η οποία όπως είναι γνωστό είναι μεταδοτική. Μας είπατε πριν από λίγο ότι ανάμεσά τους υπήρχαν και κρούσματα ψώρας. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει η πολιτεία να το προσεγγίσει με μεγάλη σοβαρότητα και για τη διασφάλιση της υγείας των μεταναστών, αλλά και για τη διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων που βοηθούν τους μετανάστες. Έτσι, με αυτούς που έρχονται σε επαφή. Και ενώ οι μετανάστες αξίδευαν και δομή φιλοξενία στην Αθήνα, η δήλωση του Γιάννη Βαρδαβά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων έσκασε σαν βόμβα. Παράλληλα, φούντωσε τις αντιδράσεις στις τάξεις των λιμενεργατών, καθώς δεν έκρυψαν την ανησυχία τους, με φόντο τα ζητήματα δημόσιας υγείας που προκύπτουν και μάλιστα στον χώρο τους, ο οποίος στη συνέχεια απολυμάνθηκε. Δεν πάει άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθανε γιατί μπορεί να έχουν περάσει κι άλλοι χωρίς να το ξέρουμε, αλλά μαθαίνει και προχτές ότι ήρθανε με ψώρα. Δεν τα βγάζουν επίσημα. Μαθαίνονται εδώ πέρα από τους ανθρώπους που είναι, από τους γιατρούς και από τον Ερυθρό Σταυρό. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε τις οικογένειές μας να καταστρέψουμε, ούτε και αυτοί οι άνθρωποι να είναι εδώ πέρα σε ένα χώρο το οποίο δεν είναι χώρος επιβίωσης. Για εγκληματική αδιαφορία έκανε λόγο ο πρόεδρος των λιμενεργατών Ηρακλείου, ο οποίος προανήγγειλε ότι στην επόμενη φουρνιά μεταναστών η αίθουσα θα είναι κλειστή με λουκέτο. Θα άρεσε σε κάποιον από τους δημοτικούς άρχοντες εδώ πέρα ή αυτούς που εμπλέκονται να τους πάμε στα γραφεία τους και με ψώρα και με όλα αυτά? Εμείς λοιπόν, τέρμα. Εγώ θα το κλείσω. Εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη και έχω όλη την υποστήριξη για την υποστήριξη των συναδέλφων. Την επόμενη φορά το γραφείο μας θα είναι κλειστό και αν θέλουν ας μπουν να το σπάσουν. Για μένα είναι εγκληματική αδιαφορία. Δεν έχει έρθει κανένας, και ειδικά αυτοί που ήρθαν 117 μετανάστες, να έρθουν εδώ πέρα να δουν το χώρο πώς μένουν. Πέρα από τις άθλιες συνθήκες φιλοξενίας στην αίθουσα λιμενεργατών, τονίζεται η ανάγκη εξεύρεσης μιας μόνιμης λύσης για τη φιλοξενία μεταναστών. Να φανταστείτε ότι έχουμε μία αίθουσα περίπου 60 τετραγωνικά και μέσα σε αυτή την αίθουσα αναγκαστήκανε να μείνουν μία ολόκληρη νύχτα 120 άτομα. Πρέπει κάτι να γίνει προκειμένου να βρεθεί, σας ξαναλέω, ένα κτίριο, είτε από την περιφέρεια, είτε από το Δήμο, είτε από όλους τους φορείς μαζί. Σε ένα χώρο το οποίο δεν πληρεί τις συνθήκες είναι, νομίζω, ζήτημα όλοι μας, παρότι είναι ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ωστόσο όμως πρέπει να σταθούμε ανθρώπινα πάνω σε αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα. Ήδη η περιφέρεια, όποτε έχει καλεστεί, ανταποκρίνεται σε θέματα αλληλεγγύης. Εν τω μεταξύ, ερωτηματικά προκαλείται το γεγονός ότι το σκάφος με τους 117 επιβαίνοντες έδεσε στο αλλιευτικό καταφύγιο καλών λιμένων χωρίς να γίνουν άμεσα αντιληπτοί. Οι άνθρωποι αυτοί πήγανε και δέσανε στο καταφύγιο των καλών λιμένων χωρίς να τους εμποδίσει κανένας. Έτσι, ας βρούνε λοιπόν αυτοί το πώς θα προστατεύσουν και αυτούς τους ανθρώπους και εμάς εδώ. Είναι ένα θέμα η διασφάλιση των νοτίων συνόρων της χώρας, γιατί βλέπουμε ότι με μεγάλη ευκολία έρχονται πλέον καραβάνια μεταναστών στην Κρήτη. Προφανώς, για να έρχονται πάρα πολύ στα νότια της Κρήτης, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τη φύλαξη των συνόρων μας από αυτή τη μεριά. Και πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να σκύψει και να δει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει.